το ευχαριστώ για την πρόσκληση είναι μικρό. Θεωρώ ότι χρωστάμε πάρα πολλά στο παράδειγμα του Στέλιου και επομένως το να παραμένει πάντα ζωντανό και επίκαιρο είναι περίπου αυτονόητο χρέος. Δύσκολα μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια από εκείνο το πρωινό που με ενημέρωσαν ότι ο Στέλιος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Είχα παρακολουθήσει λίγο τις τελευταίες φάσεις της δίωξης, μιας δίωξης η οποία δεν στηριζόταν απολύτως πουθενά. Αντιθέτως, ήταν μια κατασκευασμένη δίωξη σε ένα πόλεμο για τον έλεγχο της εξουσίας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα και κατ' επέκταση στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Ο θάνατος του Στέλιου έπεσε στην ακαδημαϊκή κοινότητα σαν κεραυνός σοκ. Δεν ήταν στην πραγματικότητα, λίγοι ήμασταν ενημερωμένοι για τη διαδικασία δίωξης η οποία είχε μεθοδευτεί. Και σίγουρα ο θάνατος του Στέλιου έβαλε μπροστά σε όλους με δραματικό τρόπο ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που τα έθιξε λίγο πριν και ο Χριστόφορος. Σε μια διαδικασία που συνολικά οδεύουμε σε μια απαξίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, το οποίο βάλεται πανταχώθεν, ήδη η περίοδος εκείνη του 2006 ήταν μια περίοδος κατά την οποία είχε αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Δημοσίου Πανεπιστημίου, αποδείχθηκε ότι οι εχθροί του δεν είναι μόνο απ' έξω, αλλά είναι και από μέσα. Και η διαπλοκή την οποία ανέδειξε ο θάνατος του Στέλιου, διαπλοκή διδασκόντων με φοιτητικές παρατάξεις, ένα καθεστώς απόλυτης αναξιοκρατίας, το οποίο έπρεπε να επιβληθεί και στο οποίο αντέδρασε ο Στέλιος, στην αρχή λίγο μοναχικά, αλλά αυτό δεν μπορούμε να του το καταλογίσουμε, το είχε αυτήν την μαχητικότητα μόνος του να ανοίγει μάχες εκεί που θεωρούσε ότι είχε δίκιο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση του μεταπτυχιακού αποδείχθηκε και μετά με όλα τα έγγραφα και όλες τις μαρτυρίες ότι είχε όχι απλώς δίκιο αλλά τεράστιο δίκιο. Οι εχθροί επομένως του Δημόσιου Πανεπιστημίου μπορεί να βρίσκονται και μέσα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση του θανάτου Στέλιου ακριβώς αυτή η πλευρά αναδείχθηκε και γι' αυτό και δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο ένα ρεύμα συμπαράστασης με αφορμή το θάνατο. Το θάνατος του μας έφερε όλους αντιμέτωπους με την πραγματικότητα που ζούμε μέσα στο Πανεπιστήμιο και την οποία καμιά φορά είμαστε λόγω συναδελφικών σχέσεων να την υποβαθμίζουμε. Και μας έδειξε ότι δεν πρέπει να την υποβαθμίζουμε ποτέ. Αυτά τα οποία έγιναν στο συγκεκριμένο τμήμα, με τις συγκεκριμένες επιλογές για τα μεταπτυχιακά, με τη συγκεκριμένο πάρε δώσε με οργανωμένες ομάδες φοιτητικών νεολαίων, οι οποίες αποδείχθηκαν ότι δεν είναι κατά κανένα τρόπο πραγματικές φοιτητικές παρατάξεις που δουλεύουν για το καλό του Πανεπιστημίου, αλλά είναι συγκεκριμένοι σύλλογοι, κανονικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουμε και πολύ βαρύτερες λέξεις για να χαρακτηρίσουμε τη λειτουργία τους, μας έδειξε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πολεμάμε. Και πρέπει να τα πολεμάει κανείς από την αρχή όταν εκδηλώνονται. Σήμερα και μέσα στο Πανεπιστήμιο, και ο θάνατος του Στέλιου ήταν ένα σημείο πραγματικά συνειδησιακού κλονισμού, και μέσα στο Πανεπιστήμιο βλέπουμε ότι παρόμοιες πρακτικές εξακολουθούν να υπάρχουν. Και θα έλεγα επίσης ότι και ο περίφημος νόμος που διέπει σήμερα την ανώτατη παιδεία, ο λεγόμενος νόμος Διαμαντοπούλου 40.009, είναι
εάν τον δει κανείς πως εφαρμόζεται στην καθημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου, είναι αυτός που ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της διαπλοκής και του χειρότερου συντεχνιασμού. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο θάνατος του Στέλιου, το συνειδησιακό σοκ που προκάλεσε στο μεγαλύτερο μέρος ακαδημαϊκής κοινότητας, παραμένει και γι' αυτό παραμένει μέχρι σήμερα ζωντανό παράδειγμα του πώς πρέπει οι πανεπιστημιακοί να αντιμετωπίζουν αυτό που, έτσι, με πολύ ωραία και παχιά λόγια μας λένε ότι είναι λειτουργήμα. Ευχαριστώ.